Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Νέες εξελίξεις έχουμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς, καθώς θα δούμε πως ο Ισίδωρος γυρνά στη Μάνη ετοιμοθάνατος. Ο Ισίδωρος Βρετάκος, όπως είναι γνωστό, έχει εξαφανιστεί από την στιγμή που δεν έχει πατήσει το πόδι του στην Αμερική και έχουν χαθεί τα σημάδια ζωής του. Η εξαφάνιση του Ισίδωρου Βρετάκου δεν είναι μια απλή υπόθεση, καθώς τον έχουν απαγάγει και ζητούν λύτρα από την οικογένεια των Βρετάκων. Όλοι προσπαθούν να δώσουν από ένα ποσό, έτσι ώστε να σωθεί το μεγάλο κεφάλι των Βρετάκων για τα λύτρα που ζητούν οι δράστες με σκοπό να τον αφήσουν ελεύθερο. Οι δράστες όμως δεν επικοινωνούν με τον Μάνο, κάτι που βάζει τον ίδιο σε μεγάλες σκέψεις και δεν ξέρει τι να κάνει. Οι μέρες περνούν και ξαφνικά στο σπίτι του Στάθη και της Ιουλίας χτυπά το κουδούνι. Ο Στάθης αναρωτιέται ποιος μπορεί να είναι τέτοια ώρα και τι να θέλει. Καθώς ο Καπερνάρος ανοίγει την πόρτα, βλέπει τον Ισίδωρο πεσμένο λιπόθυμο και έτοιμο θάνατο. Ο Στάθης τον πηγαίνει αμέσως στο νοσοκομείο προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή. Εάν μας βλέπετε για πρώτη φορά, έχετε την δυνατότητα να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!